Τώρα να πω καλημέρα. Θα πω καλημέρα, αν και δεν μου ξεκίνησε πολύ καλά η μέρα, παιδιά. Δεν το πιστεύω. Αυτό το vlog μας, αν βγει ολόκληρο, πρέπει να πάω να ανάψω κανένα κερί. Ξυπνάω που λέτε πρωί-πρωί, πάω να ανοίξω τον υπολογιστή. Δεν ανοίγει υπολογιστής. Να ξαναπροσπαθώ. Τίποτα. Δεν κατάφερα να τον ανοίξω με τίποτα. Και λίγο πριν ετοιμαστώ να φύγω να πάω σε ένα κατάστημα να το κοιτάξουν, να δουν τι φταίει, λέω ας πάρω στα κεντρικά της Apple ένα τηλέφωνο, μπας και με βοηθήσουν. Και ευτυχώς το σήκωσα ένας πάρα πολύ ευγενικός εκεί υπάλληλος και με βοήθησε, κάναμε εκεί κάποια πράγματα. Εν τω μεταξύ έξω βρέχει, ίντερνετ δεν υπάρχει καθόλου. Καταγγέλω την εταιρεία που έχω ίντερνετ. Και με βοήθησε ένα παιδί εδώ στη γειτονιά, πήγα σπίτι του, μπήκα μέσα στα ξένα σπίτια για να πάρω ίντερνετ. Εν τω μεταξύ έχω ξυπνήσει από τις 7.30 ώρα με το σκεπτικό ότι θα κάνω δουλειές για να ετοιμάσω το σπίτι για τα Χριστούγεννα. Ποιες δουλειές, ποιο σπίτι να ετοιμάσω για τα Χριστούγεννα. Τώρα η ώρα πήγε μία παρά, μία ώρα θα με πάρουν από την Apple τηλέφωνο για να μου πούν τι έφταξε, γιατί κάναμε μια κατάσταση και στείλαν εκεί κάτι στατιστικά. Δεν ξέρω τι έστειλαν για να δουν τι παίζει, γιατί το έκανε αυτό ο υπολογιστής. Νομίζω φταίει μία ιστοσελίδα που μπήκα χθες για να κατεβάσω ένα τραγούδι για το vlog μας. Δεν έχει τραγούδια από εδώ και πέρα, δεν θα ξανακούσετε τίποτα. Ή θα τραγουδάω εγώ με την ωραία μου τη φωνή να σας φτιάχνω τη διάθεση. Έφτασε μία παρά η ώρα για να φτιάξω να φάω πρωινό και να πιω και ένα χυμό. Πρέπει να πιω κανένα χυμό. Να πάρω λίγο βιταμίνη, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Κάτι άσχετο, χθες που πήγα στο mall πήρα ένα τέλειο pullover στον Κανάκι, γιατί έτσι όπως πέρναγα έξω από τα Pull & Bear το είδα και μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο, ρε παιδιά. Δείτε το εδώ. Εννοείται θα το φοράω και εγώ. Γιατί να φαίνεται ότι είναι ανδρικό, δεν κατάλαβα. Να μην δείξω το σπίτι σου, γιατί είναι. Όλος. Εντάξει, μωρέ, τι έχει, παιχνίδια έχει. Έφτιαξες νύχια. Ναι. Γέρα να μας τα δείξεις. Δεν φαίνονται. Εντάξει. Απλά σιγά το πράγμα. Εγώ για άλλο λόγο κατέβηκα κάτω και βρέθηκα να φτιάχνω νύχια. Μου τα φτιάχνει η αδερφή μου. Η οποία σχολιόταν και πιο παλιά ήταν εκείνη, η δουλειά της ήταν να φτιάχνει νύχια και έκανε τα πιο ωραία νύχια όλου του κόσμου. Δεν το λέω επειδή είναι η αδερφή μου, αλήθεια σας το λέω, γιατί μου το λένε όλοι οι φίλοι και γνωστοί. Αλήθεια τώρα, δεν ξέρω. Γιατί? Όχι επειδή είναι η αδερφή μου. Όχι, αλήθεια, μα έκανε τα πιο ωραία νύχια. Μου κρατάγανε πιο πολύ από όλους. Δεν συμφέρει αυτό να κρατάνε τόσο πολύ. Αλλά τέλος πάντων. Και επειδή τώρα που μεγαλώσαν λίγο τα μικρούλικα, λέει να ξαναρχίσει. Είπαμε να καθίσουμε εγώ και η μαμά μου σήμερα λίγο να μας φτιάξει τα νύχια. Να δούμε τι θα δούμε. Να δούμε τι θυμάμαι. Όλα τα θυμάται. Θυμάμαι τίποτα. Αφήσαμε τα νύχια στη μέση γιατί ετοιμάστηκε το φαγητό της αδερφής μου. Έφτιαξε σούπα. Τι είναι? Βραστό. Ωραία. Είναι μια σούπα μοσχάρι τέλος πάντων. Φαίνεται πάρα πολύ νόστιμη. Θα σας πω σε λίγο. Δεν είναι σούπα, είναι βραστό. Λέμε. Ό,τι κι αν είναι. Γιατί έχουν σούπα. Δεν είναι σούπα, λέμε. Είναι βραστό. Η σούπα είναι. Σούπα, τι σου είπα. Και αφού τη έκλεψα πέρα από το πουλόβερ και τη σειρά στα νύχια, τώρα ήρθε η σειρά τη μαμά μου να τη κάνει η αδερφή μου νύχια. Να το πριν. Και θα σα δείξω και το μετά. Δείτε τα δικά μου. Τι ωραία χριστουγεννιάτικα νύχια που έχω. Καλά είπα εγώ ότι έπρεπε να βάλω γκλίτερ παντού σε όλα τα νύχια, έτσι. Χριστούγεννα είναι. Η μαμά μου έκανε ομπρέ. Ωραία. Και εδώ έχει βάλει να μαυρίσει το χέρι τη. Στα σολάρια μου είναι αυτές οι λάμπες. Τι ωραία γιορτινά νύχια είναι αυτά. Αυτό το glitter, πόσο το αγαπώ, γιατί είναι μπρονζέ, δεν είναι χρυσό. Είναι rose gold βασικά. Τώρα εδώ βέβαια φαίνεται χρυσό στην κάμερα. Ελπίζω στην οθόνη σας να μην φαίνεται έτσι. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ την αδερφή μου. Και πάμε εδώ τώρα να ανοίξουμε κουτάκια. Πάμε στο καλτσάκι πρώτα. Νούμερο 19, έχει μέσα μία σκιά από Yves Saint Laurent. Αυτό είναι το πρώτο δώρο της τελευταίας τυχερής, τέταρτης και τελευταίας. Σήμερα πρέπει να καθίσουμε να βγάλουμε και την τρίτη τυχερή. Και παιδιά, δεν έχω διάθεση καθόλου. Καθόλου. Ξύπνησα με τι ωραία διάθεση να κάνω δουλειές και έγινε αυτό με τον υπολογιστή και στεναχωρήθηκα τόσο πολύ και μου έχει φύγει όλη η διάθεση. Ήθελα να πάω στο Μαρούσι σήμερα στην ώρα να χαζέψω, να ρίξω λίγο μια ματιά και δεν έχω όρεξη. Καθόλου. Πάμε να ανοίξουμε τα κουτάκια, μπας και μου έρθει η διάθεση. Πάμε στο νούμερο 19 που έχει σκιά. Ναι, έχει σκιά και πόσο χαίρομαι που έχει σκιά. Ω, τι τέλεια απόχρωση γιορτινή. Αυτή θα τη δούμε πώς γράφει. Τέλεια. Έλα παιδιά, σούπερ γιορτινή. Ορίστε, τα Χριστούγεννα αυτή θα φορέσω.
Πάμε να δούμε τώρα τι έχει και στις skills. Τι μπορεί να μας ενυδατώσει την ημέρα των Χριστουγέννων. Α, έχει ένα serum. Καλά είπα εγώ τι θα μας ενυδατώσει. Και πάμε να δούμε τι θα βρούμε και στις Lancôme. Για κραγιόν μου κάνει. Λέτε να έχει κανένα κραγιονάκι ωραίο. Έτσι για τις γιορτές μαζί με αυτή την τέλεια σκιά από NYX. Οπα, καλά τα είπα εγώ κραγιονάκι. Έφερα το τσιμπιδάκι για να βγει, γιατί δεν γίνεται αυτή η κατάσταση πια. Έχει καταντήσει αστεία. Για να δούμε τι απόχρωση θα έχει. Έχει κανένα κόκκινο ωραίο. Ναι! Τι τέλεια απόχρωση και ποια απόχρωση είναι για να δούμε. 3,68. Να, τι είναι πολύ ωραία. Αν και κανονικά δεν είναι η ώρα να κλείσω το σημερινό vlog μας, θα το κλείσω νωρίς γιατί θέλω να καθίσω να επεξεργαστώ το βίντεο. Βασικά να δω ότι ο υπολογιστής είναι εντάξει και θα επεξεργαστεί το βίντεο. Και πάμε τώρα να βγάλουμε την επόμενη τυχερή, την τρίτη, την πρώτη τελευταία. Και πάμε εδώ πέρα, έχω γράψει. Σας ακουμπάω εδώ. Έχω γράψει εδώ πέρα όλους τους αριθμούς και θα πάρω αυτό εδώ. Οπότε θα βγάλουμε τυχερή από το 16. Φόρτωσα από την ημέρα 16 όλα τα σχόλια και πάμε να ανακατέψουμε. Κλείνω μάτια και σταματάω. Εδώ. Στο πάνω είναι πιο πολύ. Είναι η Ραφαέλα Χαλκιώτου. Όταν ήμουν μικρή με την αδελφούλα μου, κάναμε συνέχεια πικνίκ, μου λέει η Ραφαέλα. Της πατάω καρδιά, της στέλνω μήνυμα. Νομίζω πως το σημερινό ήταν το χειρότερο vlog μας της φετινής χρονιάς. Ελπίζω να μην υπάρξει άλλο μέχρι να τελειώσουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στενοχωρήθηκα τόσο πολύ που ξύπνησα το πρωί και ο υπολογιστής δεν άνοιγε. Που επειδή στρεσαρίστηκα, μετά δεν είχα κέφι. Φανταστείτε, ακόμα και τώρα νιώθω πάρα πολύ πεσμένη που άνοιξε ο υπολογιστής. Βέβαια, τώρα που θα καθίσω να επεξεργαστώ το βίντεο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχω αγχωθεί γι' αυτό, οπότε σας αφήνω να καθίσω να δω τι θα γίνει. Ελπίζω να μην τραβάω αυτά τα πλάνα τσάμπα και να τα δείτε. Έστω και αν ήταν όλη μέρα μέσα στο σπίτι, έστω και αν είδατε μόνο νύχια και άνοιγμα κουτιών και τίποτα άλλο. Με συγχωρείτε γι' αυτό, αλλά πραγματικά δεν είχα κέφι με όλα αυτά. Da 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 da